Καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε στη Σκόπελο και αυτό είναι το vlog. Μας πετυχαίνετε φρεσκοφερμένες στη Σκόπελο. Φτάσαμε χθες το βράδυ. Ήρυδα, πες γεια. Γεια! Την Ήρυδα σας την έχω συστήσει σε προηγούμενο vlog, πολύ πιο επίσημα, αλλά θα τη δείτε μέσα στο vlog αυτών των διακοπών επίσης, διότι το πήραμε σε ρί και συνεχίζουμε. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε σήμερα σιγά σιγά την πρώτη μέρα εδώ στη Σκόπελο, θα είναι να βγούμε για ένα brunch. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου και θα σας τα δείξω όλα. Καθίσαμε για πρωινό, καμία σχέση, μεσημέρι είναι, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζάκι που λέγεται Κανέλα. Και πήραμε ένα χυμό και μια σκοπελίτη και τυρόπιτα. Και περάσαμε και από ένα μαγαζί στη χώρα που λέγεται Inca Blue. Incaholic. Γιατί η Ρίδα θα κάνει το πρώτο της τατουάζ. Παρακαλώ, χειροκροτήστε την. Ήταν μια πολύ πολύ αργή μέρα, καθίσαμε στο ξενοδοχείο και θα έλεγα χαλαρώσαμε. Και ξεκουραστήκαμε και δεν κάναμε τίποτα, δεν κατεβήκαμε ούτε μέχρι την πισίνα, σαπίσαμε. Πρώτη μέρα στη Σκόπελο δεν είδαμε κάτι. Να πούμε ότι έχουμε πολλές μέρες στη Σκόπελο. Ναι, γι' αυτό μία την ξοδέψαμε μέσα στο ξενοδοχείο. Ναι, δεν έχουμε 4 μέρες, έχουμε 8 χρόνια. Και τώρα έχουμε έρθει στο Ολίβο, που είναι ένα μεσογειακό εστιατόριο. Περιμένουμε να καθίσουμε και θα σας δείξουμε το φαγητάκι. Πιάσε με. Μας βλέπετε που είμαστε πιασμένες χεράκι-χεράκι, γιατί κατεβαίνουμε την κατηφόρα και εμένα γλιστάνε πάρα πολύ παντόφλες. Και η Κλέρι είναι ένα μεγάλο μωράκι. Ναι. Θέλουμε να πάει μόνη της. Και δεν μποράμε, δεν με κρατάει κάποιος. Και φτάσαμε τώρα στο ξενοδοχείο μας, φάγαμε πάρα πολύ ωραία, κάτι φιλέτα τόνου και κάτι μακαρονάδες. Εδώ πέρα θα κλείσουμε το vlog για σήμερα και θα σας δω αύριο το πρωί και θα πάμε για ύπνο. Και σας υπόσχομαι ότι η αυριανή μέρα θα είναι πολύ πιο γεμάτη και θα κάνουμε πολύ παραπάνω πράγματα. Καλημέρες, στη δεύτερη μέρα. Μόλις ξυπνήσαμε και έχουμε κατεβεί για πρωινό. Έχουμε κάτσει εδώ πέρα που είναι ήσυχα πρωί-πρωί, 9.30 ώρα, στην πισίνα. Εγώ γενικά το πρωί δεν πεινάω πολύ, οπότε έχω βάλει ελαφριά πραγματάκια. Ήρθε λέει και εσύ μέσα στο πλάν. Από εδώ η φίλη. Ο χυμός δεν είναι φυσικός χυμός. Ναι, γι' αυτό δεν έβαλα και εγώ και έβαλα νερό για πρωί. Μάπα. Αλλά... Μάπα. Ψωμί, βούτυρο, μαρμελάδα. Με μέλι. Και εδώ έχω... Μ' αρέσει που δεν πεινάω το πρωί και είναι τίγκα το πιάτο. Μια φρουτοπιατέλα. Μια φρουτοπιατέλα με γιαούρτι και μέλι και ένα τσουρέκι. Αλλά ήταν τίγκα στις μέδουσες. Παύλα τσούχτρες, όπως θα λέτε. Δηλαδή, μείναμε περίπου 20 λεπτά, κάναμε μια βουτιά και βγάλαμε από τη θάλασσα 4. Οπότε ήρθαμε σε μια διπλανή παραλία που έχει πολύ λιγότερες. Δεν ξέρω, φέτος στο Αιγαίο κάτι έχει γίνει και έχει βγάλει πάρα πολλές μέδουσες. Και ήρθαμε σε ένα συμπαθέστατο beach bar, Μιλιά λέγεται η παραλία. Μας αρέσει πολύ περισσότερο, είναι λίγο πιο ήρεμη. Και πήραμε την πυραμένη νεράκια, χυμό πορτοκάλι. Με ενημέρωσαν ότι το καλαμάκι είναι από μπαμπού, πάρα πολύ χάρηκα. Μία μπακετούλα για την Ήρυδα και ένα παγωτό επίσης. Έχουμε
καθίσει που λέτε σε αυτή την υπέροχη παραλία, τη μαγευτική, τη Μηλιά. Η ζέστη είναι απεριγραπτή, δεν μπορώ να σας την περιγράψω. Κύριε, εδώ πέρα λέει ότι κάνει σπα. Έχει πάρα πολλά βότσαλα που καίνε, ζεματάνε τριγύρω της και τα βάζει στην πλάτη της και κάθε βότσαλα που βάζει λέει σπα. Σπα. Κι άλλο σπα. Λέει σοβαρά. Η θερμοκρασία σήμερα δεν υπάρχει. Οι συσκευές μου τα έπαιξαν. Δηλαδή και με την κάμερα που γυρνούσα πριν λίγο, μου βγάλε μια ένδειξη που μου βγάζει πρώτη φορά στη ζωή της ότι λόγω θερμοκρασίας δεν μπορεί να συνεχίσει να γράφει. Και το κινητό, επίσης πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένδειξη, που λέει ότι λόγω θερμοκρασίας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και έτσι εμείς πρέπει να βάλουμε κάποια στιγμή το GPS. Γιατί φεύγουμε από την παραλία. Πρώτη φορά εκδιωχθήκαμε από το καιρό, γιατί ήμασταν κάπου χωρίς σκιά και οι κροκάλες έκαιγαν, ζεματούσαν. Σιγά σιγά θα μαζευτούμε για να μην βγάλουμε και την μπέμπελη, μην πάθουμε τη θερμοπληξία. Και θα πάμε προς το δωμάτιο να μπανιαριστούμε και να βγούμε για φαΐ. Αυτό το τοπάκι ενδέχεται να το θυμάστε από το περσινό βίντεο με το πακετάρισμα. Κατά τα άλλα, έχω την παντελόνα μου, την πάρα πολύ ωραία τη ροδή, τη λινή. Έχω το βραχιόλι της μαμάς μου και φοράω και το μενταγιόν από κάτω black που είναι σε σχήμα φεγγάρι. Σκουλαρίκια και δεν έχω βάλει γιατί τα μαλλιά θα είναι κάτω. Πολύ φιλόδοξη με βρίσκω. Δεν νομίζω να αντέξω από τη ζέστη. Έχω πάρει και τζιν μπουφάν μαζί μου, σκεφτείτε. Αποκλείεται, καμία σχέση, αλλού εγώ είχα το μυαλό μου. Οπότε σιγά σιγά θα βγούμε για φαγητό και θα σας δείξουμε και που θα πάμε και τι θα φάμε και όλα αυτά τα ωραία καλοκαιρινά πράγματα. Έχουμε φάει πάρα πολύ, έχουμε φάει τόσο πολύ εγώ δηλαδή, κυρίως που... Θέλω να ξεκουμπώσω ένα κουμπί. Η Ειρήδα καλά είναι. Καλά είμαι, απλά εντάξει, και εγώ έφαγα πάρα πολύ και λίγο έσκασα ηλικία. Αλλά δεν είμαι καθόλου κοντά σε αυτά που έφαγε η Κλέρι. Συλληπιτήρια και πραστικά. Κάνουμε μια βολτίτσα στο λιμάνι, σαν αργοκίνητα πλοία. Και έχει κάτι πολύ ωραίες εκθέσεις και τέτοια, κοιτάξτε. Καλημέρα, καλημέρα στην τρίτη μέρα εδώ, βραχνοκόκορας. Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ ξύπνησα αρκετά νωρίς το πρωί γιατί είχα να κάνω μοντάζ, όχι για το YouTube, για μία άλλη δουλειά. Οπότε σήμερα λέμε να πάμε σε μία παραλία που λέγεται Χόβολο. Φημολογείται πως είναι λίγο δύσβατη, αλλά θα πάμε προς τα εκεί, γιατί ελπίζουμε πως είναι πιο φυσική και ανοργάνωτη. Οπότε θα σας δω σε λίγο. Οπ, διεκτηνιστήκαμε αυτόματα στην παραλία Χόβολο. Είναι δίπλα στην παραλία Έλιος. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία πράγματα που θα περάσουμε μέσα από τα βράχια. Αμέ. Όλα αυτά θα κάνουμε τώρα. Παιδιά, η παραλία εκπληκτική. Ναι, είναι πολύ ωραία και εμείς σας αποθαρρύνουμε τα σχόλια. Άμα διαβάσετε τα σχόλια για την παραλία, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο στο δρόμο αυτά. Έχει κάποια σημεία που λίγο θέλει προσοχή. Με τα βράχια αλλά και με το νερό. Όχι, να πάτε, να συνεχίσετε. Ναι, παιδιά, άμα πήγα εγώ, μπορεί να υπερπηδήσει αυτά τα εμπόδια οποιοδήποτε. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στο δωμάτιο.
Και μας έχει πιάσει μια νοσταλγία, είμαστε σε μια τέτοια διάθεση, οι Ριδάκους. Και έχουμε βάλει Backstreet Boys. Εγώ ήμουν τεράστιο fangirl των Backstreet Boys στα 11 και στα 12. Στην αρχή δεν μου αρέσαν, αρέσαν στην κολλητή μου και την κοροϊδεύα, γιατί τέτοια ήμουνα. Και μετά κάποια στιγμή είδα το Everybody, θα το θυμάστε, και αλλαξοπίστησα. Σε αυτό το vlog, γενικά στα vlog των διακοπών, όλο βλέπετε, α, καλημέρα, πάμε για πρωινό. Μετά πάμε στην παραλία. Μετά δινόμαστε, βγαίνουμε για φαγητό. Δεν κάνουμε κάτι άλλο, παιδιά. Αυτές οι ενδιάμεσες στιγμές χαλάρωσης είναι που αξίζουν, που είναι όλη η ιστορία, τέλος πάντων. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πάμε για δείπνο. Έχουμε κλείσει τραπέζι στο Κυρατσό. Συγγνώμη, εγκουνάω την κάμερα πάρα πολύ. Θα σας δείξω λοιπόν εδώ τι φοράω. Είναι αυτό το μπλουζάκι που σας έχω ξαναδείξει. Είναι αυτή η βερμούδα που σας έχω ξαναδείξει. Είναι όλα τσαλακωμένα γιατί δεν σιδερώνω, βαριέμαι. Αλλά μάλλον έτσι που τα βλέπω, σκέφτομαι να πάρω ένα στίμερ. Έτσι, ένα μικρό στίμερ ταξιδίου και να το έχω αντί για σίδερο στη ζωή μου. Παντοφλίτσες πάρα πολύ απλές. Από δεύτερο χέρι είναι και αυτές. Και η βερμούδα. Α, και το μπλουζάκι. Όλα είναι από δεύτερο χέρι, από τον τύπο. Για να μην τα πολύ λίγο άλλο, πάμε προς τα εκεί και θα σας δείξουμε πλάνα αργότερα. Εδώ πέρα που κάτσαμε, πάρα πολύ χαιρόμαστε. Είναι ένα 13χρονο αγόρι που παίζει ένα μπουζούκι καταπληκτικό και ένας κύριος που παίζει ακορντεόν. Παραγγείλαμε μια χωριάτικη, ήδη τα πήρε καλαμαράκια, πατάτες, τζατζίκι. Και εγώ πήρα ροφό στη Φάδο, που έρχεται λέμε κρεμμυδάκια και ντομάτα. Ελπίζω εδώ πέρα να έχουμε καλή χωριάτικη. Λοιπόν, ξεκινάει η εξέταση. Ξεκινάμε με σωστό κρεμμύδι, έτσι. Το κόκκινο που λέγαμε. Είναι υπέροχο. Το αγκουράκι είναι... Ντομάτα δεν μπορείς να δοκιμάσεις, δεν θέλεις. Κάτι θα δοκιμάσω εγώ και θα σου πω. Μία χαρά η ντομάτα. Καλά πάμε. Mm-hmm. Γιατί φέτα δεν αμφιβάλλουμε, παντορέ είναι. Mm. Ωραία. Και κλείνουμε τη μέρα εδώ που την αρχίσαμε. Τι γεύση είναι αυτά? Κρέμα και σοκολάτα. Πιο βαρετό πεθαίνεις. Ναι. Ζήσε λίγο επικίνδυνα. Όχι. Τέλος πάντων. Ναι. Κάπου εδώ εμείς θα σας καληνυχτήσουμε. Ήθελα και εγώ να πάρω παγωτάκι, αλλά μας κεράσαν κάτι μικρούτσικα γλυκάκια στην ταβέρνα που ήμασταν και ανέκοψαν την πορεία μου, οπότε θα σας δούμε αύριο. Όλα καλά? Πολύ ζέστη. Φτάσαμε, παιδιά, στην παραλία Λιμνονάρη. Θυμολογείται πως είναι η μόνη παραλία που σήμερα δεν έχει τόσες πολλές τσούχτρες όσο όλες οι άλλες. Δεν το πιστεύω ότι φέτος είναι και αυτό ένα κριτήριο, το να βρούμε μια παραλία που δεν θα τσιμπηθούμε βάναυσα. Βέβαια, υπάρχουν και εδώ αρκετές. Δηλαδή, βλέπω. Έχει το τσούχτρα πατρόλ που έχει. Όντως έχει ένα τσούχτρα πατρόλ. Ναι, είναι κάτι παιδάκι πάνω σε ένα κανό με μία πόχη και πιάνουν κάτι τσούχτρες τόσες. Σκηνικού λοιπόν ήταν αναπόφευκτο, δυστυχώς μάπα το καρπούζι, όχι το Λιμνονάρι, μια χαρά παραλία είναι. Απλώς σήμερα είχε και μεγάλες μέδουσες και πολλές φουσκάλες και έχει και μια τεράστια πλάκα με γλίστα κάτω στην παραλία. Εντάξει, αυτό δεν μας απασχολεί τόσο πολύ, πες μπαίνεις με παντόφλες, σαν υπέργυρος. Αλλά ήρθαμε δίπλα στον Αγνώντα, που ούτως ή άλλως είναι μια παραλία που θέλαμε να επισκεφτούμε. Εν τω μεταξύ, εγώ χαίρομαι κιόλας όταν επισκεπτόμαστε δύο παραλίες κάθε μέρα. Νιώθω ότι έχω δύο λωτονισί έτσι. Απατώμαι βέβαια, το ξέρω. Πάντως είναι απάνεμα και λάδι η θάλασσα, η φύση πανέμορφη βέβαια παντού. Δηλαδή το πράσινο που κατεβαίνει μέχρι τις όχθες και τα τυρκουάζ νερά και το μικρό βοτσαλάκι. Οπότε χαιρόμαστε πολύ με αυτή την επιλογή και μπορούμε επιτέλους να ηρεμήσουμε. Σήμερα θα πιω ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι και θα φάω ένα τοστ με γαλοπούλα και κάποιο τυρί. Τέλεια. Μουκμπανγκ.
καλά. Είμαστε λοιπόν που λέτε στο κοράλι που μας έχετε προτείνει τόσο πολλοί άνθρωποι να καθίσουμε. Τζατζικάκι. Καλή φάση. Άντε καλή μας όρεξη. Άντε για. Η σωστή πατάτα, η παχιά, η κομμένη στο χέρι. Η σαλάτα με ντοματίνια ρόκα κατοίκη. Τζατζικάκι. Έχουμε μεγάλη μέρα. Λέμε να πάμε σε ένα από τα top αξιοθέατα της ταινίας Μαμά Μία. Όχι για αυτό το λόγο, αλλά γιατί έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Οπότε θα σας δω αύριο. Καλημέρα σε όλους. Χθες ξέχασα να σας χαιρετήσω. Πήγαμε για πρωινό και σας έριξα βούρου στο φαΐ. Τώρα λοιπόν θα κάνω μια μικρή εισαγωγή. Εγώ σήμερα πεινάω. Έχω ξεκινήσει με μεγάλη πείνα. Οπότε θα πάρω σίγουρα ένα χυμό και μάλλον θα πάρω και κάνα πάρα πολύ ωραίο έτσι δημιουργικό toast από αυτά που έχει εδώ. Θα τα δοκιμάσουμε και μετά έχω την εντύπωση ότι θα σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Φυσικό χυμό πορτοκάλι για την Ήρυδα. Και ομελέτα με λαχανικά. Και εγώ έχω ένα toast, το οποίο δεν φαίνεται, αλλά έχει μέσα κεφαλοτήρι και αχλάδι, έτσι έγραφε στο μενού. Και αυτό είναι το smoothie που πήρα, που λέγεται Tahini Emotion και έχει μέσα μπανάνα, ταχίνι, κάσιους, γιαούρτι, γάλα καρύδας. Προμηνύεται επική αυτή η φιέστα. Έχουμε χαθεί ξανά. Μέσα από τα χωράφια του διαβόλου. Λοιπόν, άμα είναι αυτή το τελευταίο βίντεο κλιπ που έχουμε. Από εμάς. Δεν θα το δει το φως του ήλιου που λέει και στον Αλαντίν. Ανάλη χάλα, δεξιά. Λοιπόν, που λέτε μια καταπληκτική παραλία. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία. Είναι παιδιά τίγκα στις μέδουσες. Μπορεί να είναι και άκακες, απλώς αυτή τη στιγμή δεν μας κάνει τόση αίσθηση που λένε να πτύξουμε. Προς το παρόν θα κάτσουμε εδώ πέρα να απολαύσουμε. Επιστρέψαμε. Σαν σωστή εξωγήινη, σαν άνθρωποι της πόλης, να κάνουμε μπάνιο εδώ πέρα στην πισίνα του ξενοδοχείου που δεν έχει ούτε μέδουσες, ούτε παλίρειες, ούτε τίποτα το φυσικό. Να βουτήξουμε στην πισίνα. Είμαστε έτοιμες, μπανιαρισμένες και το σημερινό το outfit of the day έχει φούστα Project Soma από το Casablanca set. Αυτό το μενταγιόνι πυραμίδα είναι από yourpieceofchris.com. Αυτό εδώ πέρα το βροχιολάκι είναι από Cat Black και τα σκουλαρικάκια είναι καινούρια από δάπτυ σκόπελο, από μια κυρία Πλανόδια. Έψαχνα τόσο ωραίο τον καθρέφτη για να σας δείξω και το μακιγιάζ. Τι μετα πλάνο είναι αυτό. Στο πρόσωπο δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Λιποζάν, μάσκαρα, drama volume από Κορές, καινούρια, μου τελείωσε προηγούμενη. Λίγο ρούζ, 31 light bronze από Κορές, λίγο bronzer από την παλέτα London Copyright, λίγο concealer, αυτά. Το βλέπετε ότι υπάρχει μια διαφορά με το πρόσωπο και το σώμα, αλλά δεν ήθελα και σήμερα να βαφτώ στο χρώμα του μπρούτζου, όπως την άλλη φορά. Θα κατεβούμε προς το λιμάνι για να βρούμε ένα μέρος για φαγάκι και θα σας δείξουμε και αυτό. Thank you.
είδατε τι κάναμε μόλις. Μου χάλασαν τα πέδιλά μου που είναι πάρα πολύ όμορφα. Για δεύτερη φορά, τα φτιάξαμε ήδη μια φορά. Και αγόρασα κάτι super basic παντόφλες. Δεν σ' αρέσουν super basic, θέλεις πιο alternative. Θέλω να έχουν λίγο character. Να δούμε τα πέδιλα που χαλάσανε και τις παντόφλες που πήρες. Ναι. Λοιπόν. Αυτά χαλάσανε. Ναι. Φαίνεται. Φαίνεται να έχει αποκολληθήσει όλα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Πήρα αυτά. Εμεγές τώρα, μια χαρά είναι για την παραλία. Πολύ πιο πρακτικά. Κοίτα εδώ, ξενισμένη μάτσα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Ένα τηγανό ψωμό. Να συγκρίνουμε με το χέρι μου. Καλά, καίει τώρα κιόλας, δεν μπορώ να το πιάσω, αλλά είναι τεράστιο. Και μια χωριάτικη. Και κατά τα άλλα πήραμε γεμιστά εγώ και η Ήρυδα γυρό. Αυτά από εμάς απόψε, παιδιά. Απλή η ζωή στις διακοπές, όπως βλέπετε. Τι δείχνεις, από εκεί. Πάμε. Συγγνώμη. Από εδώ, από εδώ. Εντάξει. Οπότε τώρα γυρίζουμε στο δωμάτιο από αυτές τις απόκριμνες κατηφόρες. Σας καληνυχτίζουμε και θα σας δούμε αύριο το πρωί. Καληνύχτα! Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Για πες, τι ήθελες να πάρεις και τι θα πάρεις τελικά. Ήθελα να πάρω pancakes με σοκολάτα. Αλλά θα πάρω ομελέτα μάλλον. Γιατί εδώ έχει πούνε γυνά και κάτι τέτοιες βλακίες που αρέσουν στην Κλέρι. Και δεν έχει καθόλου γλυκά. Ναι, καλά, εγώ πεθαίνω όπως ξέρετε με κάτι τέτοιο. Δηλαδή ξανά ήρθαμε στο ίδιο μαγαζί. Και η κανέλα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι αυτό το σπιτικό, προσεγμένο, έτσι ελεγχόμενο, περιορισμένο μενού που δεν έχει τα πάντα. Δεν έχει από καραβίδα μέχρι καϊπυρίνια. Θα πάρω εγώ την ομελέτα που πήρε ήδη χτες γιατί μου γυάλισε. Και μπορεί να πάρω και κανένα γλυκό. Έχει κάτι βάφλες με μέλι και καρύδια και φρούτα. Δεν είναι γλυκά αυτά. Φτάσαμε, παιδιά, στην παραλία Βελανιό, που είναι πέρα από την παραλία Στάφυλλος. Μία ομορφιά. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει πάρα πολύ γαλήνη και υπέροχη θάλασσα και δεν φαίνεται να έχει τζούχτρες. Εδώ θα περάσουμε τη μέρα μας. Γυρίσαμε από την παραλία, μας σου λέω λίγο τηγανό ψωμό που έχει μείνει από χτες και ετοιμαζόμαστε να πάμε γιατί πράγμα... Τατουάζ! Hey! Και θα σας δώσω λίγο. Λυπούμαστε αν είναι θα μπω αυτό το πλάνο, αλλά ελπίζουμε να κεντράρει. Η Ήρυδα λοιπόν έκανε το πρώτο της τατουάζ, το πρώτο τατουάζ της ζωής της. Το έκανε τώρα μόλις και έδειξε. Ναι, παιδιά! Άδραξα την ευκαιρία και άλλαξε επιτέλους το σκουλαρικάκι εδώ πάνω, που τόσα χρόνια ήμουν με ένα προσωρινό. Άρα τώρα πάμε για φαγητό και θα σας δούμε από το φαγητό. Πέσαμε, παιδιά, τόσο πολύ με τα μούτρα. Τώρα πήραμε και παγωτό. Είναι το πρώτο βράδυ που έχει δροσιά και που φυσάει λίγο. Τατάς! Πάμε προς το σπίτι, προς το ξενοδοχείο. Σας καληνυχτούμε και θα σας δούμε αύριο.
Καλημέρα σε όλους. Τα πρώτα πλάνα που είδατε σήμερα ήταν από το λιμάνι του Αγνώντα, από όπου νοικιάσαμε βάρκα, στην οποία είμαστε αυτή τη στιγμή. Ορίστε, η καπετάνισσα. Θα οδηγούμε ένα λάξ. Ελπίζουμε να μην πνιγούμε. Ελπίζουμε να γυρίσουμε σόι και αυλαβείς. Θα σας δούμε σε λίγο. Για δείξε εδώ, Ιρίδα, τι έχουμε να φάμε. Κανέλα, ξανά! Τι έχεις πάρει, για πες, pancakes. Pancakes με πραλίνα. Μη φοβάσαι, παιδί μου, νιώσε τη φύση. Ποια φύση, θα πέσουμε μέσα και θα πεθάνουμε. Πρωινό στη βάρκα. Εμένα είναι porridge με μπανάνα και φυσικό μυαλό. Έχουμε πλάνα διότι βγήκαμε με τη βάρκα σε μία παραλία στην άκρη του Θεού. Έχει ένα κύμα φοβερό. Απλώς κάτσαμε εδώ και πήραμε τηλέφωνο τους ανθρώπους που μας νοικιάσαν τη βάρκα. Τώρα θα έρθουν να μας πάρουν αυτοί, θα έρθει να μας πάρει το λιμενικό. Τα κύματα δεν ξέρω αν μπορείτε να τα δείτε από εδώ μέσα πώς είναι, αλλά εκεί μέσα, στα βαθιά, φαντάζουν πάρα πολύ περισσότερα. Αναμένουμε, παιδιά, εδώ έχουμε νερό, έχουμε φαγητά. Τουλάχιστον την ημέρα μπορούμε να την περάσουμε εδώ μέχρι κάποιος να μας διασώσει. Γιατί δεν υπάρχει ούτε μονοπάτι, ούτε τίποτα, παιδιά, ούτε για δείγμα. Wilson! Και μετά από 4 χρόνια θα μας βρουν οι αγαπημένοι μας εδώ πέρα που μείναμε. Αν δεν επιβιώσουμε, βέβαια, αυτό το vlog δεν θα είναι τίποτε. Αλλά πολύ ωραίο τοπίο, δεν είναι για να περάσει κανείς τις τελευταίες του στιγμές. Πλάκα κάνω, δεν θέλω να γίνουμε μακάβρια, ψυχραιμία. Ήρθα, φοβάται, πιστεύει ότι θα μείνουμε εδώ για πάντα. Χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, δεν θα μας ανακαλύψει κανείς. Θα συνέβαινε κάτι κακό έτσι και έβαζα καθόλου ταχύτητα. Δηλαδή στο 2 ήταν η ταχύτητά μας. Σκεφτείτε ότι το γκάζι είναι στο 7. Και εμείς μόλις που πηγαίνουμε ίσα για να έχουμε μία κατεύθυνση και ίσα για να υπακούει το τιμόνι, ώστε να είναι κόντρα στα κύματα, αντί για πλάγια. Θέλω ένα κρύο ντους. Ναι, και θα σας μιλήσουμε αργότερα. Είμαστε λοιπόν σχεδόν έτοιμες για έξω. Θα σας δείξω τώρα εγώ στα γρήγορα το look. Κοιτάξτε εδώ. Η αισθητική μου επέστρεψε στο 2011. Και έχω και αυτό το πολύ ωραίο καφ από Cut Black επίσης, που μας αρέσει πάρα πολύ. Και βέβαια το καινούριο μου σκουλαρικάκι που φόρεσα χτες και αντικατέστησα το παλιό. Το μπλουζάκι είναι το ωραίο, το γνωστό, το project σώμα. Νομίζω σας το έχω ξαναδείξει. Και κατά τα άλλα το παντελονάκι με το λάστιχο, γιατί πάμε για φαγητό. Δεν μου έκανε παιδιά το άλλο απόψε. Και το πασουμάκι αυτό, η σαγιοναρίτσα, η φανταστική. Πάμε σιγά σιγά προς την Ανατολή. Που μας την έχετε προτείνει όλοι οι άνθρωποι, τουλάχιστον για την ατμόσφαιρα και για τη θέα. Είναι ψηλά, είναι υπερυψωμένο εστιατόριο εδώ πέρα στη χώρα και έχει και live κάθε βράδυ. Εμείς δεν ξέρουμε αν θα το προλάβουμε, γιατί έχουμε κλείσει τραπέζι για τις 8 και το live ξεκινάει στις 10.30. Αλλά θα το προσπαθήσουμε φιλότιμα. Μετά τη ρημούλκηση που φάγαμε σήμερα και τη μικρή αυτή περιπέτεια, τώρα πάμε επιτέλους να χαλαρώσουμε και να το ρίξουμε στη μάσα. Οπότε θα σας δούμε εκεί. Κάνουμε την τελευταία μας βόλτα
στο λιμάνι της Κοπέλου. Είναι το τελευταίο μας βράδυ. Τελειώσαμε μόλις και το παγωτάκι. Κρατάτε εσείς το ξυλάκι για πάντα μετά. Αύριο είναι η τελευταία μας μέρα εδώ στο νησί. Θα κάνουμε check-out, θα πάμε στη γλώσσα από που φεύγουμε. Θα κάνουμε και μπάνιο εκεί πέρα. Οπότε κάπου εκεί θα το λήξουμε. Καληνύχτες. Καλημέρες, παιδιά. Ξαναείμαστε. Μαντέψτε που. Στην Κανέλα. Ξαναήρθαμε για πρωινό εδώ πέρα. Είναι η τρίτη φορά νομίζω που ερχόμαστε. Μέσα σε 8 μέρες. Καταφέραμε να βρούμε τραπέζι και θα κάτσουμε για ένα πολύ ωραίο, πλουσιοπάροχο, χαλαρό πρωινό. Λοιπόν, μανιταρόπιτα για μένα. Και φυσικό χυμό πορτοκάλι. Φυσικό χυμό πορτοκάλι επίσης για την Ήρυδα. Και δονατσάκια με σοκολάτα που νομίζω ότι εγώ θα δοκιμάσω, θα το αφήσω έτσι. Και περιμένουμε και τα pancakes με σοκολάτα της Ήρυδας. Τελευταίο μας μπάνιο λοιπόν σήμερα. Ήρθαμε στην παραλία Χονδρογιώργη που είναι στη γλώσσα. Στα μπάραμε στην αρχή στο χάρτη μια παραλία εδώ πέρα δίπλα αριστερά η οποία λέγεται Πεθαμένη. Και φαίνεται να είναι ακόμα πιο ανοργάνωτη έτσι και παρθένα από αυτήν εδώ. Αλλά νομίζω δεν είχαμε άλλο κουράγιο και την είδαμε και αυτή είναι αρκετά ειρηνική και άδεια. Και καθίσαμε εδώ. Φύγαμε πλέον από την παραλία, οπότε πιθανότητα τώρα μετά το σνακ μας θα κάτσουμε και θα κάνουμε την ωραία μας ανακεφαλαίωση. Θα τα πούμε για τη Σκόπελο και θα το κλείσουμε. Κάπου εδώ λοιπόν θα κλείσουμε το vlog της Σκοπέλου. Εγώ προτείνω προσωπικά και τη Σκιάθο και τη Σκόπελο. Τι λες? Ναι, εμένα προσωπικά είναι πιο πολύ του γούστου μου η Σκόπελος, ομολογώ, και από άποψη τοπίων και από άποψη νοοτροπίας γενικότερα και το πώς κινούνται οι ρυθμοί τέλος πάντων εδώ πέρα. Χωρίς αυτοκίνητο θεωρείς γίνεται, γιατί θα μας ρωτήσουν. Για τη Σκόπελο όχι, δεν θα το έλεγες. Για τη Σκόπελο όχι, δεν θα το έλεγες. Ότι με λεωφορείο δεν θα μπορούσαμε, ας πούμε. Υπάρχουν λεωφορεία, δηλαδή έχει στάσεις και στις πολύ γνωστές παραλίες, αυτές που μας προτείνατε κι εσείς. Πόσες μέρες θα πρότεινε η Ήρυδα? 6 μέρες. Ναι, και εγώ. 6 με 7, ναι. 6 με 7 μέρες. Εμείς μείναμε 8-9 και είδαμε, τα είδαμε όλα πια. Ξυπνούσαμε όποτε θέλαμε, ξεκινούσαμε όποτε θέλαμε. Διακοπές. Δεν βιαζόμασταν καθόλου και είδαμε πάλι πάρα πολλά πράγματα. Εάν λοιπόν σας αρέσει το πράσινο και όχι οι ξέρες των Κυκλάδων και αν θέλετε όμως να νιώσετε έτσι Ελλάδα να φατώρε φαγητά παραδοσιακά που έχει εδώ πέρα κάτι τυρόπιτες καταπληκτικές και άλλες τέτοιες λειτουργίες θα σας το προτείναμε ανεπιφύλακτα σαν νησί. Ελπίζουμε να το χαρήκατε αυτό το βίντεο. Όσοι μείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους γενικά, ανεξαρτήτως τέλος πάντων συμφορών πρόσφατων. Εύχομαι να είστε καλά και να προσέχετε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και θα σας δώσω το επόμενο. Γεια σας!